ο Γιώργος Βαρδινογιάννης και ο Ευγένιος Γκέραρντ αποτελούν πλέον παρελθόν, καθώς και οι δύο αποχώρησαν από τις θέσεις τους. Για τα δρόμενα στον χώρο του ελληνικού ποδοσφαίρου μας ενημερώνει ο Νίκος Χαραλαμπόπουλος. Ο 20ος επαγγελματικός τίτλος βάφτηκε ερυθρόλευκος για τέταρτη στη σειρά χρονιά. Ο Ολυμπιακός με 92 βαθμούς, 30 νίκες, 2 ισοπαλίες και μόλις 2 ήττες, άντεξε στο ασφιχτικό pressing του Παναθηναϊκού και έκοψε πρώτος το νήμα. Ο πρωταθλητής δεν έχασε στο κρίσιμο ντέρμπι της 25ης αγωνιστικής με το Τριφύλλι, το αποτέλεσμα ήταν 2-2, διατηρώντας τους 3 βαθμούς της διαφοράς και παρά το γεγονός ότι την επόμενη αγωνιστική σκόνταψε στην Κεσαριανή στο 1-1 με το Εθνικό Αστέρα, πραγματοποίησε το 8 στα 8 στις τελευταίες αγωνιστικές με τον Γιάννη Ματζουράκη στην τεχνική του ηγεσία. Ο τελευταίος είχε πάρει τη θέση του αντικαταστάτη του Ντούσαν Μπάγεβιτς, του Ιταλού Αλμπέρτο Μπιγκόν. Το πέμπτο το θέλουμε οπωσδήποτε, θέλουμε και το έκτο και το έβδομο, αλλά τώρα εγώ δεν είμαι medium μιας, αυτό εξαρτάται και από τους άλλους. Ο Παναθηναϊκός του Γιάννη Κυράστα πλήρωσε τα στραβοπατήματά του σε Κορυδαλό και Πάτρα, όπου ιτήθηκε με το ίδιο σκορ 1-0 από προοδευτική και Παναχαϊκή αντίστοιχα. Ο Ολυμπιακός μαζί με τον Παναθηναϊκό εξασφάλισαν την έξοδό του στο Champions League, τα εισιτήρια στο UEFA. Πήρε η ΑΕΚ, ο Όφη, ο ΠΑΟΚ και ο Ηρακλής μέσω των μπαράζ που εφαρμόστηκαν για πρώτη φορά. Υποβιβάστηκαν η Καβάλα, η Προοδευτική, ο Απόλλωνας και τα Τρίκαλα, ενώ προβιβάστηκαν ο Αθηναϊκός και ο ΠΑΣ Γιάννενα μετά από μπαράζ. Πρώτο σκόρερ στην πρώτη εθνική, ο Δημήτρης Ναλιτζής με 24 γκολ, τα οποία πέτυχε με τη φανέλα αρχικά του Πανιωνίου και μετά του ΠΑΟΚ. Ιστορική ημέρα για το επαγγελματικό ποδόσφαιρο, η 29η Μαΐου. Ο Γιώργος Βαρδινογιάννης ανακοίνωσε την απόφασή του να αποχωρήσει μετά από 21 ολόκληρα χρόνια από το τιμόνι της ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Στη θέση του τοποθετήθηκε από τους ιδιοκτήτες ΠΑΕ ο Άγγελος Φιλιππίδης. Ποτέ σου μην ξεχνάς τα πρώτα σκαλοπάτια, γιατί αυτά επέρασες να ανέβεις στα παλάτια. Ποδοσφαιρικά όμως ισχύει το ανάποδο, δεν ξεχνώ τα πρώτα σκαλοπάτια, διότι ουδέποτε ξέχασα ότι πάνω απ' όλα ήμουν φίλαθλος του Παναθηναϊκού και πολλές φορές στις αποφάσεις μου επηρέαζε πάρα πολύ το φιλαθλό αίσθημα. Στα χνάρια του Γιώργου Βαρδινογιάννη βάδισε και ο Έγκε Γκέραρντ, ο οποίος το καλοκαίρι αποχαιρέτησε τον πάγκο του Όφη μετά από 15ετή παρουσία, αναλαμβάνοντας θέση τεχνικού συμβούλου στην ομάδα της Κρήτης. Θέση από την οποία αποχώρησε τον Νοέμβριο, καταγγέλλοντας σε συνέντευξη τύπου τη διοίκηση και τον αντικαταστάτη του Άρη Βασιλείου για σαμποτάζ. Αυτή η εικόνα απέναντί μου, ζεστασιά από την πλευρά των φιλάλων, είναι κάτι ιδιαίτερα χαρά, πολύ μπορώ να πω. Πάρα πολύ χαρά, γιατί 15 χρόνια σε μία ομάδα και αυτή την αντίδραση μετά τα 15 χρόνια για μένα ήταν μία μεγάλη μέρα. Μια άλλη μεγάλη συνεχιζόμενη κόντρα του 2000 ήταν αυτή ανάμεσα στον Υφυπουργό Αθλητισμού Γιώργο Φλωρίδη και τον πρόεδρο της ΕΠΑΕ Βίκτορα Μητρόπουλο, η οποία έχει πάρει πλέον χαρακτήρα προσωπικής αντιπαράθεσης. Ο Υφυπουργός κάνει λόγο για συμμορία που λιμένεται το ελληνικό ποδόσφαιρο και τοποθετεί επικεφαλής της τον πρόεδρο της ΕΠΑΕ, ο οποίος όμως κέρδισε μια σημαντική μάχη πρόσφατα όταν ο αθλητικός δικαστής αποφάσισε πως δεν συντρέχει λόγος έκπτωσης από το αξίωμά του. Εξέλιξη που προκάλεσε την οργή του κ. Φλωρίδη, ο οποίος σε γραπτή του ανακοίνωση αποκάλεσε επίορκους ορισμένους δικαστές και τόνισε πως η πολιτεία δεν θα κάνει πίσω στην απόφαση για εξυγίανση. Άρα αναμένονται και άλλα επεισόδια στο σύριαλ. Αυτή στην πραγματικότητα πραξικοπηματική συμπεριφορά δεν μπορεί να έχει επιπτώσεις στην πρωτοβουλία που ανέλαβε η κυβέρνηση για την πλήρη κάθαρση ενός χώρου που πραγματικά νοσεί. Δεν μπορούν. Και δεν μπορούν, γιατί άλλα λέει το ευρωπαϊκό δίκαιο, άλλα λένε οι συνθήκες. Η ΑΕΚ του Γιάννη Παθιακάκη μετρίασε πέρσι την πίκρα των οπαδών της για την αποτυχημένη πορεία στο πρωτάθλημα με την κατάκριση του τροπαίου, κερδίζοντας στο τελικό του κυπέλου εύκολα με 3-0 τον Ιωνικό στις 10 Μαΐου στο Ολυμπιακό Στάδιο. Στο τελικό ξεχώρισε η ενέργεια ύμνος στο fair play του Ντέμι Νικολαίδη, ο οποίος ζήτησε να ακυρωθεί δικό του γκολ επειδή χρησιμοποίησε το χέρι και ενώ το αποτέλεσμα ήταν ακόμη 0-0. Ναι, του είπα ότι ήταν με το χέρι, εγώ τον ακύρωσα, τον διαμαρτυρήθηκα διότι θεώρησα ότι δεν έπρεπε να φάω κίτρινη κάρτα. Αλλά μάλλον έπρεπε να φάω και κίτρινη κάρτα. Αλλά δεν είναι για μένα. Με το που το έβαλα, σήκωσα το χέρι για να του δείξω ότι το έβαλα με το χέρι, αυτός έδειξε γκολ, του είπα ότι έκανα χέρι.
Όχι, πέρα την Ευρωπαϊκή Ταξιδιά. Στη φετινή διοργάνωση συνεχίζουν στη δεύτερη φάση ο Άρης, ο Πανσεραϊκός, ο Πανηλιακός, ο Ιωνικός, ο Ηρακλής, ο Απόλλων Αθηνών, ο ΠΑΟΚ, η Παναχαϊκή, ο Ολυμπιακός, το ΕΓΑΛΕΟ, ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ, η Ξάνθη, ο Πανιόνιος, ο ΠΑΣ Γιάννενα και η Προοδευτική. Η κλήρωση της επόμενης φάσης έχει φέρει αντιπάλους την ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό. Χαρακτηριστικό της μετεγγραφικής περίοδου ήταν η προτίμηση των ελληνικών συλλόγων στους Λατίνους παίκτες. Ο Πάολο Σόουζα από την Πορτογαλία, η Ζε Ηλίας Φερούζεμ και Έντερσον από τη Βραζιλία, η Ναβας, Ρουίς, Κάμς και Μάντρα από την Αργεντινή, ο Άλβες και ο Καστίγιο από την Ουρουγουάη είναι οι αποδείξεις περί αυτού. Ο Βλάοβιτς, ο Τσάρτας, ο Ζαγοράκης, ο Ζέντεμπεργκ ήταν μετεγγραφές που συζητήθηκαν επίσης. Promise is what I make it in all my career. It's work hard and try to get with the Panathinaikos the most success in the present and the future. Πριν περάσουμε στην εθνική μας ομάδα, πρέπει να αναφέρουμε ότι στο νέο πρωτάθλημα της εθνικής κατηγορίας, όπως ονομάζεται πλέον, ο Ολυμπιακός, έχοντας πλέον στον πάγκο του Ντάγκη Λεμονή, οδηγεί την κούρσα με 29 βαθμούς μετά από 11 αγώνες και ακολουθούν ο Παναθηναϊκός του Άγγελο Αναστασιάδη με 25, ο Ιωνικός με 21, η ΑΕΚ και ο Ηρακλής με 20, ο ΠΑΟΚ με 19 και ο Εθνικός Αστέρας με 17. Με νοπές ακόμα τις μνήμες από την απογοητευτική πορεία της στην προκριματική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου ξεκίνησε μέσα στο 2000 στη μάχη για να εξασφαλίσει ένα εισιτήριο για το Μουντιάλ του 2002. Με τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα όμως να έχουν ψαλιδίσει τις ελπίδες για πρόκριση. Περίπου 10.000 συμπατριώτες μας έκαναν να νιώσουμε έδρα μας στο Folk Park Stadium στο Αμβούργο, όμως η Γερμανία εκμεταλλεύτηκε με τον καλύτερο τρόπο τις στιγμιαίες αδράνειες στην άμυνα του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος και πήρε μια εύκολη νίκη με 2-0 στον αγώνα της 2 Σεπτεμβρίου που άνοιξε την αυλαία του 9ου ομίλου. Ένα μήνα αργότερα, στο Ολυμπιακό Στάδιο χρειάστηκε ένα έξοχο γκολ του Λιμπερόπουλου για να πάρει η Εθνική μια πολύ αγχωτική νίκη κόντρα στη Φινλανδία με 1-0. Η 11η Οκτωβρίου έμεινε στην ιστορία σαν μια από τις πιο μαύρες μέρες στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, καθώς οι διεθνείς γνώρισαν ταπεινωτική ήττα με 2-0 στο Κεμάλ Στάφα από τους γείτονες οι οποίοι την πανηγύρισαν περισσότερο από έναν δικό τους ποδοσφαιρικό θρίαμβο. Παναθηναϊκός και ΑΕΚ πρωταγωνίστησαν στον χώρο του μπάσκετ. Η ομάδα του Ζέλικο Ομπρέδοβιτς κατέκτησε το τρίτο συνεχόμενο πρωτάθλημα στον ελληνικό χώρο, ενώ ένα μήνα νωρίτερα στο κλειστό της Πηλέας δεν δυσκολεύτηκε να πάρει και το άλλο το κύπελλο πρωταθλητριών. Και η ΑΕΚ όμως σήκωσε δύο τρόπαια, το κύπελλο Ελλάδος και το κύπελλο Σαπόρτα.